Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης το μεσημέρι της Πέμπτης, διαμαρτυρώμενοι για τη μεταχείριση εκ μέρους των υπευθύνων προς τους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα 7 χρόνια σπουδών και δεν δικαιούνται βάσει νόμου πλέον να σιτίζονται. Μάλιστα, αναφέρουν ότι λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών, πολλοί φοιτητές εργάζονται για να επιβιώσουν, με αποτέλεσμα να παίρνουν το πτυχίο τους αρκετό καιρό μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου σπουδών, λόγω της έλλειψης χρόνου για μελέτη. Να έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα, βέβαια και την περασμένη χρονιά, αλλά και τώρα με το που ήρθαμε και εδώ για την εξεταστική, σε περιπτώσεις παιδιών οι οποίοι έρχονται στη Λέσχη να φάνε και είναι άνω του 7ου έτους, ή σε φοιτητές οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεχάσει μία μέρα το πάσο τους και μπορεί να έρχονται και κάθε μέρα και να τους βλέπουν εδώ οι μάγειρες ότι τρώνε, να γίνεται ολόκληρο ζήτημα, να μην τους δίνουν φαγητό να φάνε. Και ιδιαίτερα για τους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται πάνω από το 7ο έτος, όπως προβλέπει και ο νόμος άλλωστε, δεν τους δίνουν φαγητό και τους το παίρνουν, ακόμα υπάρχουν και περιπτώσεις που τους το παίρνουν και μέσα από τα χέρια. Εμείς λέμε ότι αυτό σήμερα είναι απαράδεκτο, το 2018, και μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι φοιτητές, που πολλοί μπορεί να χρειάζεται να δουλεύουν ταυτόχρονα 4 και 5 μεροκάματα, και αυτό αντικειμενικά πηγαίνει και πίσω και τα μαθήματά τους και πάει λέγοντας. Φοιτητές οι οποίοι κάνουν την προσπάθεια να πάρουν το πτυχίο τους και σε απαιτητικές σχολές όπως είναι εδώ του Πολυτεχνείου, και τους παίρνουν το φαγητό μέσα από τα χέρια. Αυτό βάζει και άλλα εμπόδια σε αυτά που ήδη βιώνουν και ήδη και από τις οικογένειές τους, και πάει λέγοντας. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε και το ερώτημα και εδώ στον λαό της Ξάνθης, ας πούμε, ότι αν θεωρεί ότι αυτό είναι και η κανονικότητα που λένε και που ευαγγελίζονται τώρα ότι έρχεται και η ανάπτυξη και ότι όλα πάνε καλά, και από την άλλη, με την πρώτη ευκαιρία, τα βασικά δικαιώματα, τα οποία είναι να έχει ο φοιτητής ένα πιάτο φαΐ, αλλά αντίστοιχα και σήμερα και στους εργαζόμενους και στους μικρούς επαγγελματίες και ακόμα και στους μαθητές που τώρα πάνε και να περάσουν και ένα νέο λύκειο, εξεταστικό κέντρο τελείως, ότι άμα το αφήσουμε αυτό και δεν διεκδικήσουμε αυτά τα οποία είναι σήμερα αυτονόητα, δεν διστάζουν να μας τα πάρουν όλα πίσω. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τονίστηκε ιδιαίτερα το θέμα της αδυναμίας πολλών φοιτητών να πληρώσουν το φαγητό τους και δυστυχώς αυτό τους αναγκάζει είτε να σταματούν τις σπουδές τους και να επιστρέφουν στο πατρικό τους, είτε να εργάζονται για να επιβιώσουν. Πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που αν δεν φάνε στη Λέσχη σήμερα δεν θα έχουν να φάνε. Και υπήρχε και πέρσι που για ένα μήνα περίπου είχε κλείσει και η μία από τις δύο Λέσχες. Πραγματικά υπήρχαν παιδιά τα οποία έπρεπε να γυρίσουν στην πόλη τους, γιατί δεν είχαν φαγητό. Μένανε νηστικά τα παιδιά. Και είναι ζήτημα, πώς το λένε, επιβίωσης πλέον. Αυτό μπορεί να λυθεί από την Βρετανία και από το Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα το λύσει άμεσα. Σίγουρα και η Βρετανία έχει τις ευθύνες της στο άμα παίρνει θέση επί του ζητήματος, γιατί και σε κινητοποίηση που γίνανε και στη Σύγκλιτο, αυτό που είπαν είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για τους φοιτητές οι οποίοι είναι άνω του 7ου έτους, ή για το γεγονός ότι μπορεί να τελειώνει το φαγητό ή μερίδες, ακόμα και δηλαδή παιδιά τα οποία είναι και κάτω από το 7ο έτος πολλές φορές δεν έχουν να φάνε. Επομένως, σίγουρα υπάρχουν ευθύνες, και εμείς λέμε ότι πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και να εξασφαλίσουν ότι κανένας φοιτητής δεν θα μείνει χωρίς φαγητό. Πάντως, σύμφωνα με έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Επιστοποίηση της Ποιότητας με θέμα την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης για το 2017, καταγράφηκαν εντυπωσιακά ποσοστά αποφύτων το 2017 που καθυστέρησαν πάνω από 2 χρόνια του προδιαγεγραμμένου χρόνου σπουδών για να λάβουν πτυχίο. Ενδεικτικά, το 37% με 42% των αποφύτων πληροφορικής και φυσικών επιστημών παίρνει πτυχίο ακόμα μετά από 6-7 χρόνια. Οι αιώνιοι φοιτητές στα ΑΕΗ αποτελούν το 29% του συνόλου, όμως πολύ μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των πτυχιούχων που έλαβαν πτυχίο με τεράστια καθυστέρηση.